τόσο μακριά. Ναι. Δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες να δούμε, να δούμε τόσο μακριά. Βλέπουμε παράλληλα κάποια αύξηση νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας και στην Αττική. Είναι πολύ δύσκολο, δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε τόσο μακριά, θα δούμε λάθος. Μάλιστα. Να κοιτάξουμε τότε λίγο πιο κοντά. Η εισήγηση η οποία θα κάνετε την Παρασκευή θα είναι οριζόντια για το εμπόριο για όλη τη χώρα, για το λιανικό εμπόριο, ή στους νομούς ή τις περιοχές που είναι στο κόκκινο με βάση τα δικά σας στοιχεία θα υπάρξει διαφορετικό καθεστώς? Είναι πολύ πιθανό στις κόκκινες περιοχές να έχουμε ιδιαίτερο καθεστώς και ανάλογα με την κάθε περιοχή. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι περιοχές αυτές έχουν μια διαρκή αναθεώρηση, διότι μπορεί να βρίσκονται σε ένα καθεστώς παρατεταμένα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Κοζάνη. Για την Κοζάνη έχουμε πολλά μηνύματα, πρέπει να σας πω, ότι έχουν δοθεί λάθος στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς της Κοζάνης πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα επί τα βελτίο. Φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που κρατούν την Κοζάνη σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν βρίσκεται πραγματικά. Τεχνικά προβλήματα τι εννοείτε, λάθος στα τεστ? Αν ενσωματώθηκαν τεστ με κάποια καθυστέρηση που αυτό κάποια στιγμή συμβαίνει, μπορεί με αυτό το πράγμα να βγάζει κανείς λάθος συμπεράσμα. Μάλιστα. Αν συμβαίνει αυτό και το εξετάσουμε πάλι. Την Παρασκευή στη συνεδρία